Τώρα φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα νέα δημοσιεύματα πως η ΕΕ παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Φαίνεται πως ο στρατηγός, η θητεία του οποίου αναμένεται να ανανεωθεί, είχε κακές σχέσεις με τον Υπουργό Άμυνας, αλλά συχνά πυκνά εξέφραζε τη συμπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρακολουθούσε η ΕΕΠ τους επικεφαλείς των εξοπλισμών. Παρακολουθούσε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Χρωστάτε μία καθαρή απάντηση σε αυτό. Παρακολουθούσα εγώ. Ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Φλόρος. Δεν τρέπεσε λίγο. Αυτά έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καταγγελίες περί παρακολούθησης από την ΕΕΠ, στην οποία είναι πολιτικός προϊστάμενος του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου, όμως φαίνεται πως η επικαιρότητα τον διαψεύδει. Όπως αναφέρει το ντοκουμέντο, το πραγματικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του στρατηγού Φλόρου δεν σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια, αλλά με τις προμήθειες οπλικών συστημάτων και τα οικονομικά του στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν στόχος παρακολούθησης τουλάχιστον από το πρώτο τρίμηνο του 22, ωστόσο φαίνεται πως και ο ίδιος έπαιρνε μέτρα προστασίας προκειμένου στις συνομιλίες του να μην αγγίζει θέματα που μπορεί να τον εκθέσουν. Όπως φαίνεται, ο κύριος Φλόρος είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ειδική εφαρμογή στο τηλέφωνό του, επειδή είχε την πληροφορία ότι τα συστήματα της ΕΕΠ δεν μπορούσαν να την καταγράψουν. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο στρατηγός είχε παρακολουθηθεί σε συνομιλίες του που αφορούσαν Ισραηλινά οπλικά συστήματα αλλά και τα ελικόπτερα Black Hawk, τα οποία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε πει στη Βουλή ότι θα προμηθευτεί η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως φαίνεται από τις συνομιλίες, υπήρχε σαφής διάσταση μεταξύ του αρχηγού ΓΕΘΑ και του Υπουργού Άμυνας. Φαίνεται πως η ΕΕΠ έχει καταγράψει τον ίδιο τον αρχηγό ΓΕΘΑ να εκφράζεται κατά του Νίκου Παναγιωτόπουλου αλλά και συνολικά της πολιτικής ηγεσίας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως κομπάζει συχνά για την αγάπη του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός όμως που θεωρήθηκε αρκετές φορές ως τακτική, επειδή γνώριζε πως μπορεί να είναι υπό παρακολούθηση. Αναρωτιέμαι εν πρώτης αν αυτήν την αποκάλυψη την αυριανή, που όπως είπα κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα, την συνδέεται με τη διαρροή από το Κησέα της περασμένης εβδομάδας, ότι δηλαδή τον Μάρτιο, τρεις μήνες μετά, θα ανανεωθεί για ένα χρόνο η θητεία του κυρίου Φλόρου. Μάλλον συνδέονται. Αυτό εκτιμώ και εγώ και βλέπω, δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα, πρώτον. Το δεύτερο είναι, αυτό καθ' αυτό το γεγονός είναι εξωφρενικό, κύριε Μελικόνη. Είναι σοβαρό, είναι πλήγμα, όχι στη δημοκρατία μας. Είναι πλήγμα, ξέρετε, συζητούσαμε κάποια στιγμή, είναι κακούργημα ή πλημέλημα όλα αυτά τα γεγονότα. Ξέρετε, εδώ πλήττει τη εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, κακουργήματα. Επίσης φαίνεται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες του ίδιου με ισχυρό επιχειρηματία, με την ΕΕΠ να επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την επικοινωνία. Εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βλέπουμε μία ανασφάλεια και για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον κύριο Καμένο, τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Κοτζιά. Με υπογραφή Μητσοτάκη χτίστηκε ένα δίκτυο παρακολουθήσεων που εξέτρεψε την ΕΕΠ από τον εθνικό της στόχο. Αυτά θυμίζουν Ανατολική Γερμανία, Στάζι, Βόρεια Κορέα και δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν έχουμε ενδείξεις, πραγματικά έχουμε αποδείξεις πλέον ότι ο Πρωθυπουργός μεθόδευσε αυτή την κατάσταση. Σε σημερινή του ανακοίνωση, ο κύριος Οικονόμου αναφέρει πως μετά το 1974 κανένας πολιτικός φορέας δεν έχει επιχειρήσει να εμπλέξει τις ένοπλες δυνάμεις στην κομματική αντιπαράθεση. Όπως λέει, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας πιστά την τακτική Τσίπρας προαναγγέλει, Βαξεβάνης δημοσιεύει, ΣΥΡΙΖΑ υπερθεματίζει. Από την πλευρά του, ο Νάσος Ηλιόπουλος καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανατρέξει στα μετεμφυλιακά χρόνια του παρακράτους, τη ΚΥΠ και τη υπαγωγή τη εθνική άμυνα τη χώρα σε σκοτεινά μικροπολιτικά σχέδια. Όπως λέει ο ίδιος, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά και για τη δημοκρατία και για τη χώρα μας. Μαζί μας στο στούντιο είναι οι συνάδελφοι Χρήστος Κιμπιζής και Ευδοκία Λελεδάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Λοιπόν, Χρήστο, να ξεκινήσουμε μαζί, γιατί είναι χύμαρος η αποκαλύψη για τις παρακολουθήσεις, αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν πνίγεται. Κανείς δεν πνίγεται, αλλά και κανείς δεν διαψεύδει τα δημοσιεύματα. Έτσι, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι, όπως είδαμε και στο βίντεο, πριν λίγες εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριόταν στη Βουλή ότι δεν παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη ή τον κύριο Φλόρο. Και τη μία εβδομάδα σκάει δημοσίευμα, πληροφορία ότι ο κύριος Χατζηδάκης ήταν ο στόχος 50-46C της ΕΕΠ. Και σήμερα σκάει ότι ο κύριος Φλόρος ήταν ο στόχος 5-16C της ΕΕΠ. Η επόμενη τώρα γραμμή άμυνας του Μαξίμου
που παρότι δεν έχει διαψεύσει τα δημοσιεύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν έχει βγει ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ να πει ότι αυτά είναι ψέματα, λέει ότι κάποιοι στην ΕΕΠ έκαναν μόνοι τους ό,τι ήθελαν και παρακολουθούσαν όποιον ήθελαν. Για ερυπαρά δίκτυα είχε μιλήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, πριν λίγες ημέρες, που έκαναν αυτοί ό,τι ήθελαν χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μας λένε από το Μαξίμου αυτή τη στιγμή ότι η εισαγγελέας υπέγραψε να παρακολουθηθεί κορυφαίος υπουργός, να παρακολουθηθεί ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήξερε τίποτα. Καλά, δηλαδή, το είχε πει θα υπέγραφε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, άμα χρειαζόταν. Ναι, αλλά δεν θα το μάθανε ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Δηλαδή, το έμαθαν οι δημοσιογράφοι και δεν το ήξερε ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Δηλαδή, έχει άδικο μετά η αντιπολίτευση που κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι είναι ή ανεπαρκής ή ψεύτης, διότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ή μας λέει ψέματα ότι δεν ήξερε. Και λέει ψέματα όχι μόνο σε εμάς, στους δημοσιογράφους. Τα λέει στη Βουλή και τα λέει και στον κόσμο. Το είπαμε στη Βουλή. Λέει: πρέπει να ντρέπεστε ότι εγώ ήξερα ότι παρακολουθούταν ο κύριος Φλόρης και ο κύριος Χατζηδάκης. Οπότε είτε είναι ανίκανος, όπως λέει η Βουλή, διότι κάποιοι στην ΕΕΠ είχαν στήσει ένα δίκτυο παρακολουθήσεων χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, ο οποίος, το ξαναλέω για τρίτη φορά, ήταν πολιτικός προϊστάμενος, είτε μας λέει ψέματα. Πάντως, από την κυβέρνηση, η επίσημη δικαιολογία είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του έτσι. Μάλιστα. Ευδοκία. Επίσης, από την κυβέρνηση, μάλλον δημοσιεύματα έχουν κάνει λόγο ότι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν αντίστοιχα και άλλες παρακολουθήσεις και ότι είναι, ας πούμε, κάτι που ήθιστε από κάθε κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι υποκλοπές είναι ένα ζήτημα που. Καλά, αν αυτό επιβεβαιωθεί ότι ήθιστε να παρακολουθούνται όλοι, τότε χρειάζεται ριστά τη δημοκρατία. Φυσικά, μιλάμε για ένα τρομερό ζήτημα, αδιανόητο, και αν συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, θα προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση μέχρι να πάμε στις εκλογές. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε και νέες αποκαλύψεις για στελέχη της κυβέρνησης. Είναι ένα ζήτημα που ήθελε να αφήσει πίσω της από τον περασμένο Αύγουστο, το περασμένο καλοκαίρι, που είχαν γίνει σχετικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές στο κινητό του κύριου Ανδρουλάκη. Από ό,τι φαίνεται όμως, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Μάλιστα. Χρήστο, μέσα σε όλα αυτά όμως το Predator έχουμε φαίνεται. Και το Predator, ναι. Από τη μία κυβέρνηση μας λέει από την αρχή, από τον Αύγουστο, τότε που έσκασε η υπόθεση Ανδρουλάκη, ότι πρώτον δεν το έχει και δεύτερον δεν ξέρει ποιος το έχει. Κάποιος πάντως το έχει. Κάποιος πάντως το έχει. Μετά βγαίνει η αποκάλυψη από το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι εμείς δώσαμε την άδεια στην Ιντελέξα να εξάγει το Predator σε άλλες χώρες. Δηλαδή, από τη μία κυβέρνηση δεν ξέρει ποιος έχει το Predator και ποιος το εμπορεύεται, και από την άλλη βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι δώσαμε άδεια στην Ιντελέξα να εξάγει το Predator. Άρα το πρώτο ψέμα είναι ότι ξέρουμε ποιος το έχει το Predator. Το έχει η Ιντελέξα. Και η αντιπολίτευση ζήτησε να πάνε στη Βουλή. Η Ιντελέξα το εμπορεύεται. Το εμπορεύεται. Δεν το χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποιεί, αλλά το έχει. Το έχει και το πουλάει. Αυτό είναι. Το εμπορεύομαι σημαίνει το έχω κάτι και το πουλάω. Το θέμα είναι ποιος το έχει και το χρησιμοποιεί. Αυτό. Η αντιπολίτευση τι ζήταγε εδώ και τρεις μήνες? Να πάνε οι άνθρωποι της Ιντελέξα, και οι Ισραηλινοί και οι Έλληνες, και στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και στην Εξεταστική Επιτροπή, να τους ρωτήσουν το πιο απλό πράγμα. Αφού η κυβέρνηση ψάχνει να βρει ποιος το έχει, τι πιο λογικό από το να πάνε οι άνθρωποι της Ιντελέξα και να τους ρωτήσουν. Σε ποιον το έχετε πουλήσει? Το έχετε πουλήσει στην κυβέρνηση, όπως λένε τα ξένα ΜΜΕ? Το έχετε πουλήσει σε ιδιώτες? Το έχετε πουλήσει σε Τούρκους μυστικούς πράκτορες? Σε ποιους το έχετε πουλήσει? Και η κυβέρνηση μπλοκάρει αυτή την ακρόαση. Κάποιος πολύ λογικά θα σκεφτεί ότι αυτό που μόνο του είναι ύποπτο. Κάποιος άλλος θα σκεφτεί ότι είναι απόδειξη ενοχής και ομολογία ότι η κυβέρνηση φοβάται μήπως ο εκπρόσωπος της Ιντελέξα πάει στη Βουλή και ορκιστεί και πει την αλήθεια ότι ναι, εμείς ως Ιντελέξα το έχουμε πουλήσει στην ελληνική κυβέρνηση. Μήπως γι' αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση να πάει κάποιος, ο κύριος Λαβράνος ή ο κύριος Μπίτσιος ή ο Ισραηλινός εκπρόσωπος της Ιντελέξα στη Βουλή. Διότι αφού η κυβέρνηση λέει ότι ψάχνει να βρει ποιος στην Ελλάδα το έχει, γιατί να μην ρωτήσουμε αυτόν που το εμπορεύεται? Και γιατί η κυβέρνηση μπλοκάρει τους εκπρόσωπους της Ιντελέξα να πάνε στη Βουλή και να απαντήσουν αυτή την τόσο απλή ερώτηση? Εγώ νομίζω, Κωνσταντίνε, πως αυτό είναι απόδειξη ενοχής. Βέβαια, και όλα αυτά γίνονται την ώρα που το κυβερνητικό αφήγημα είναι όλα στο φως. Όλα στο φως, λοιπόν. Ναι. Πώς γίνεται να θες να βγουν όλα στο φως όταν από μόνο σου συσκοτίζεις την υπόθεση και δεν ρωτάς τους εμπλεκόμενους σε ποιον, την πιο απλή ερώτηση μπορεί να κάνει κάποιος. Σε ποιον έχεις πουλήσει αυτό το πρόγραμμα? Και απαξιώνεις την υπόθεση. Έτσι. Και φυσικά την απαξιώνεις. Γιατί έχουμε δει κορυφαίους υπουργούς να λένε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη μέρα με το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη, για παράδειγμα. Ναι, αλλά αν δεν ήταν το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν θα είχε ξεκινήσει να ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Γιατί είχαμε και σε δημοσιογράφο να το πούμε. Ο οποίο πάλευε ένα χρόνο. Ο Κουκάκη και δεν είχε ανοίξει μύτη μεταξύ μα. Σε κάθε περίπτωση. Είναι μόνο του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι και του κυρίου Χατζηδάκη, είναι και του κυρίου Φλόρου.
είναι και του κύριου Σπίρτζη, είναι και δημοσιογράφων. Η αρχή είναι και του κύριου Τέλογλου, είναι και άλλων δημοσιογράφων. Δηλαδή είναι και υπουργών. Και ο κύριος που και αυτός διοικητής δικαιοσύνη, έτσι. Σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση, είτε μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε για το ΠΑΣΟΚ, είτε για το ΚΚΕ, δεν νομίζω ότι θα αφήσουν το θέμα να φύγει από την επικαιρότητα. Το κρατούν σταθερά ψηλά μέχρι τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι, το μέχρι τις εκλογές, είναι το θέμα. Γιατί όπως και να το κάνεις, ό,τι και να δείξουν οι διάφορες δημοσκοπήσεις, είναι ένα θέμα σοβαρό και δημιουργεί και ένα τοξικό κλίμα. Και μόνο που υπάρχει. Ναι. Πρέπει να υπάρχει, πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. Αλλά όσο και να κάνει, βαραίνει πολύ το κλίμα πρώτων εκλογών. Και πώς θα πάμε στις εκλογές, είναι το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα βεβαιότητας, πρώτον για την οικονομία και δεύτερον για τις παρακολουθήσεις. Και το άλλο δεδομένο είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κλείνει. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε αποκαλύψει από εδώ, ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει σύσκεψη από τις Βρυξέλλες με τους κορυφαίους συνεργάτες του μέσω Zoom για τον χρόνο των εκλογών. Ένα από τα βασικά σενάρια ήταν να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός εκλογές τη μέρα του προϋπολογισμού. Θα ανακοίνωνε το Food Pass και θα προκήρυτε εκλογές το Γενάρη. Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες. Οι περισσότεροι συνεργάτες του, μάθαμε τότε, είχαμε πει να το πω γρήγορα, του είχαν πει ότι ήταν υπέρ αυτού του σενάριου, διότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καβάλα στο άλογο ακόμα και τώρα, έστω και με μικρή διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος που του είχε πει περίμενε ήταν ο άνθρωπος που φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμπιστεύεται περισσότερο για τα οικονομικά, ο κύριος Πατέλης. Ο κύριος Πατέλης του είπε περίμενε μέχρι την Άνοιξη, διότι οι εκτιμήσεις του ήταν ότι στην Άνοιξη η οικονομία θα εκτεναχθεί. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε και αν θα γίνει αυτό. Και βέβαια βγήκε προχτές ο κύριος Μάκης Βορύδης και αποκάλυψε το σχέδιο της κυβέρνησης ότι οι πρώτες εκλογές είναι πριν το Πάσχα και αν χρειαστεί οι δεύτερες εκλογές θα είναι λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Τι σημαίνει αυτό? Οι πρώτες εκλογές τον Απρίλιο, οι δεύτερες εκλογές τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Να δούμε πώς θα μας βρουν όλα αυτά. Ναι. Ευδοκία, όλα αυτά γίνονται την ώρα που βρισκόμαστε και σε μία, πόσο να το πω, 1,5 χρόνο προεκλογική περίοδος. Περίπου τόσο. Είχαν φουντώσει έντονα και τα σενάρια το καλοκαίρι, αλλά κάηκαν τέλη Ιουλίου. Δηλαδή ξεκίνησε και προετοιμάζονταν, να θυμόμαστε, οι βουλευτές. Πηγαίνανε, είχαν ξεκινήσει και κάνανε περιοδίες. Κανονικά. Τώρα πάλι έχουν μπει και αυτοί σε μία ευθεία. Μετά τον Γενάρη θα ξεκινήσουν και επίσημα. Μάρτιος ή Απρίλιος ακούγεται πλέον. Για την διαφορά θα διαφωνήσουμε λιγάκι, γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται αύριο με το πρώτο θέμα είναι στο 8%, 8,1. Δεν είναι μικρή διαφορά για μια κυβέρνηση που έχει πέσει και πάνω σε υποκλοπές και πάνω σε πληθωρισμό και έχει κάνει και τα λάθη, μην τρελαθούμε με την πανδημία. Σημειώνει ότι και το κίνημα αλλαγής έχει πέσει, δηλαδή δεν ευνοήθηκε από τις υποκλοπές. Είναι στο 10,1 πλέον. Πάντως, είναι οριακά διψήφιο. Όσον αφορά τη ΜΑΡΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, διότι έχουν βγει δημοσιεύματα για εικονικά τιμολόγια και μη φορολογικούς ελέγχους της ΑΔΕ για τη ΜΑΡΚ. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ ευθέως αμφισβητούν την αξιοπιστία της εταιρείας, έτσι. Καλά, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Εμείς μετά, Χρήστο, θα τα δούμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ακριβώς, και θα δούμε ακριβώς τη δημοσκόπηση. Σε αυτό το σημείο, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ευδοκία Λεδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.